Καταρχάς, κύριε Υπουργέ, κυρία Υπουργέ, αγαπητοί δάσκαλοι, καθηγητές, αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς, χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα σήμερα να βρεθώ σε αυτό το πανέμορφο χωριό, στα ριζώματα το οποίο δεν είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πριν και να συμμετέχω σε αυτήν την παρουσίαση μιας ακόμα πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας, που εισάγει με τρόπο, θα έλεγα, πολύ τολμηρό την τεχνολογία στην καθημερινότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και να πω βέβαια ότι αυτή είναι μια προσπάθεια την οποία η κυβέρνηση την έχει ξεκινήσει πολύ συστηματικά από το 2019. Θυμάστε κυρίως όλοι σας, δάσκαλοι, καθηγητές, μαθητές, γονείς, την πολύ μεγάλη ταχύτητα με την οποία κάναμε την μετάπτωση στην τηλεεκπαίδευση τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα στελέχη της εκπαιδευτικής κοινότητας, γιατί ανταποκρίθηκαν με πολύ μεγάλη επάρκεια σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση, προφανώς και υποκατάστατο για την τάξη και για την φυσική επαφή του δάσκαλου, του καθηγητή με τους μαθητές, δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει όσο πρόοδο και να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Όμως η τηλεεκπαίδευση ήταν μια ανάγκη προκειμένου να προφυλάξουμε την υγεία των παιδιών μας αλλά και των διδασκόντων και νομίζω ότι καταφέραμε και κάναμε αυτή τη μετάπτωση πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά από άλλες χώρες που θεωρητικά στα θέματα της εκπαίδευσης ήταν πιο προηγμένες. Να αναφερθώ επίσης στην πολύ μεγάλη σημασία που έχει αποδώσει διαχρονικά το Υπουργείο στην υποστήριξη των σχολείων αλλά και των οικογενειών με υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Τα vouchers τα οποία δόθηκαν, ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε tablets και σε ηλεκτρονικούς υποδειγματικούς, τα set ρομποτικής τα οποία ήδη έχουν φτάσει στα περισσότερα σχολεία, οι διαδραστικοί πίνακες, οι οποίοι τοποθετήθηκαν εδώ και στο δικό σας το σχολείο, 20.000 και έχουν ήδη τοποθετηθεί σε όλα τα σχολεία, σε σχολεία σε όλη την επικράτεια, θα φτάσουμε τους 36.000 μέχρι το τέλος του χρόνου. Νομίζω ότι εδώ συντελείται πραγματικά μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται το ίδιο το μάθημα. Για μας εποχή ήταν η εποχή του μαυροπίνακα και θα έλεγα ότι ήμασταν απολύτως εξαρτημένοι από τον καθηγητή, τον δάσκαλο, ο οποίος κατά κανόνα είχε ένα βιβλίο, παρέδιδε το μάθημα το επόμενο, πολλές φορές αποστηθίζοντας ο ίδιος ή η ίδια το μάθημα της επόμενης μέρας. Σκεφτείτε τώρα πόσο διαφορετικό είναι ένα μάθημα που μπορείτε να χρησιμοποιείτε διαδραστικό υλικό. Υλικό το οποίο μπορεί να βρίσκεται στο YouTube προκειμένου να κάνετε το μάθημα πολύ πιο ενδιαφέρον. Και βέβαια για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτή τη νέα αντίληψη για την εκπαίδευση χρειάζονται δύο πράγματα. Εκτός από το τρία πράγματα. Χρειάζεται ο εξοπλισμός, χρειάζεται το περιεχόμενο, το οποίο διαρκώς εμπλουτίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Αν παραδείγματος χάρη έχουμε μάθημα φυσικής Δευτέρας Γυμνασίου, πρέπει να υπάρχει επιλογή υλικού που θα δώσει τη δυνατότητα στον καθηγητή να αξιοποιήσει αυτό το υλικό για να διδάξει το μάθημα με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο και πολύ πιο διαδραστικό. Με ασκήσεις, όπως μπορεί να συμμετέχουν οι μαθητές, όλα αυτά ήταν παντελώς άγνωστα τη δικιά μας εποχή. Αλλά χρειάζεται και κάτι ακόμα. Χρειάζεται η σωστή κατάρτιση και η διάθεση των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν αυτό το υλικό και μερικές φορές θα έρθει να ξεφύγουν και πληρωματισμένοι. Γιατί μία από τις μεγάλες προσπάθειες που κάνουμε είναι να δώσουμε μεγαλύτερους βαθμούς αυτονομίας στα σχολεία, στις σχολικές μονάδες, στους δασκάλους, στους καθηγητές να μπορούν έξω από το αυστηρό πλαίσιο του ορολογίου προγράμματος, τι πρέπει να διδαχθεί, να έχουν οι ίδιες και οι ίδιοι την πρωτοβουλία το πώς θα διδάξουν το μάθημα και να τους δώσουμε και περισσότερες επιλογές. Να μπορεί να έχει ο καθηγητής 3 ή 4 βίντεο ή 3 ή 4 διαφορετικά υλικά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για το συγκεκριμένο μάθημα της φυσικής Δευτέρας Γυμνασίου και να επιλέξει ο ίδιος ή η ίδια τελικά ποιο ταιριάζει καλύτερα στο δικό του τρόπο διδασκαλίας και στην τάξη στην οποία εκείνη τη στιγμή βρίσκεται. Και βέβαια θέλω να τονίσω ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες δεν θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί αν δεν είχαμε πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους. Το λέω αυτό διότι έρχονται και ευρωεκλογές σε λίγες εβδομάδες από τώρα και πρέπει να αναλογιστούμε πόσο σημαντικό είναι το αποτύπωμα της Ευρώπης
στην καθημερινή ζωή. Η Ευρώπη δεν είναι κάτι αφηρημένο. Και η Ευρώπη είναι αυτό το οποίο βλέπετε εδώ. Είναι ο διαδραστικός πίνακας, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι τα σετ ρομποτικής, είναι πολλές άλλες δράσεις στην παιδεία μόνο που ξεπερνούμε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να μην δαπανούμε μόνο εθνικούς πόρους, πόρους του Έλληνα φορολογούμενου, αλλά να έχουμε επιπλέον ευρωπαϊκή υποστήριξη για να κάνουμε πράξη αυτή την πολύ μεγάλη επανάσταση στην παιδεία. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτά τα οποία είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε σήμερα. Αυτό το οποίο αποκαλούμε ψηφιακό φροντιστήριο. Τι είναι, πολύ απλά λόγια. Μπορεί ο μαθητής να δει ένα εύληπτο βίντεο, ουσιαστικά μπορεί να είναι η πεντάλεπτη περίληψη, για να το πω πολύ απλά, ενός μαθήματος που μπορεί να κρατήσει 40 λεπτά, ώστε αν θέλει με κάποιο τρόπο να φρεσκάρει τις γνώσεις του, πάντα τα βίντεο αυτά παρουσιασμένα με έξυπνο τρόπο από πολύ έμπειρους εκπαιδευτικούς, θα μπορεί να το κάνει και να έχει μια συμπληρωματική υποστήριξη στην καθημερινή διαδικασία εκμάθησης. Δεν θα υποκαταστήσει ποτέ το ψηφιακό φροντιστήριο, το κλασικό βιβλίο, την ανάγκη να κάνεις τις ασκήσεις σου και να παραδώσεις αυτά τα οποία σου έχει ζητήσει ο καθηγητής ή ο δάσκαλος για την επόμενη μέρα. Είναι όμως, νομίζω, μια πολύ σημαντική συμπληρωματική βοήθεια. Και βέβαια, αυτό το οποίο νομίζω ότι θα κάνει πραγματικά τη μεγάλη διαφορά είναι το ψηφιακό φροντιστήριο για τα παιδιά που προετοιμάζονται για πανελλαδικές εξετάσεις. Και εδώ θα επιμείνω πολύ. Έχει δίκιο ο Υπουργός να λέει ότι επί δεκαετίες έχει καλλιεργηθεί μια πραγματικότητα στη χώρα μας. Έχουμε δωρεάν εκπαίδευση, πλην όμως υπάρχει η φροντιστηριακή συμπληρωματική εκπαίδευση, η οποία στοιχίζει στο ελληνικό νοικοκυριό και η οποία περίπου έχει καταστεί για πολλούς απαραίτητη προκειμένου να περάσει ένα παιδί στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Και ερχόμαστε και λέμε όχι. Αυτό μπορεί να είναι μια πραγματικότητα η οποία έχει καθιερωθεί, αλλά θέλουμε να παρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο ψηφιακό φροντιστήριο στα παιδιά της τρίτης λυκείου για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Και αυτό ακριβώς θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2024. Προφανώς είναι δωρεάν. Είναι πολύ έμπειροι οι καθηγητές οι οποίοι θα διεξάγουν αυτά τα μαθήματα. Θα υπάρχει δυνατότητα, η διαδραστική δυνατότητα. Αν είναι λίγοι μαθητές, θα μπορούν να απαντιούνται οι ερωτήσεις και εκείνη την ώρα, αν είναι περισσότεροι, θα απαντιούνται μετά. Προφανώς θα το τονίσω αυτό, δεν μπορεί να υποκαταστήσει για το ψηφιακό φροντιστήριο τη φυσική επικοινωνία οποιοδήποτε διδάσκοντα με τα παιδιά. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό για παιδιά τα οποία μπορεί να βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές, που δεν μπορεί να υπάρχει, αν δεν υπάρχει φροντιστήριο σε ένα χωριό και πρέπει να πάτε στη Βέρεια να μετακινηθείτε. Αυτό είναι κόστος και χρήμα. Και σε μια εποχή όπου η ελληνική, μέση ελληνική οικογένεια δοκιμάζεται συνολικά από την ακρίβεια, να μπορέσουμε να δώσουμε και αυτή την επιλογή δωρεάν συμπληρωματικής εκπαίδευσης για τα παιδιά, νομίζω ότι έχει μια πολύ μεγάλη αξία. Και βέβαια θα κρυθούμε τελικά εκ του αποτελέσματος. Και ο Υπουργός και η Υφυπουργός γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρέπει το ψηφιακό φροντιστήριο να είναι ποιοτικό. Πρέπει να είναι ανταγωνιστικό προς το κλασικό φροντιστήριο. Όσο καλύτερο είναι και όσο οι γονείς και οι μαθητές αισθάνονται ότι έχουν προστιθέμενη αξία από αυτό, τότε τόσο είναι πιθανό να το επιλέξουν έναντι του κλασικού φροντιστήριου. Και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί το είπε και ο Αλέξανδρος, η προετοιμασία για τις πανελλαδικές ξεκινάει από νωρίς. Και μην κοροϊδευόμαστε, οι πανελλαδικές είναι απαιτητικές, αλλά είναι και ένα πολύ δίκαιο σύστημα. Και είναι ένα δίκαιο σύστημα κοινωνικής κινητικότητας, το οποίο σημαίνει ότι εσείς εδώ βρίσκεστε σε ένα πανέμορφο ορεινό χωριό της Σημαθίας, πρέπει να έχετε τα ίδια, τις ίδιες ευκαιρίες να μπείτε στο πανεπιστήμιο, στη σχολή που θέλετε, με ένα παιδί που μπορεί να είναι στη Βέρεια ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει να αντιμετωπίζουμε στην πράξη κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες. Δεν θέλω να αισθάνεστε ότι επειδή επιλέγετε εσείς και οι γονείς σας να ζείτε στην ελληνική επαρχία, σε ένα πιο απομονωμένο χωριό, ότι στερείστε ευκαιριών. Και γι' αυτό επιμένουμε τόσο πολύ στη χρήση της τεχνολογίας, ακριβώς για να γεφυρώσουμε αυτές τις περιφερειακές ανισότητες οι οποίες μπορεί να υπάρχουν. Πολλοί άλλα χρήσιμα εργαλεία που αφορούν την επικοινωνία των γονιών με το σχολείο, και νομίζω ότι εκεί μπορούμε να κάνουμε ακόμα βήματα προς τα μπρος. Αυτό το οποίο θα φανταζόμουν στο μέλλον είναι να μπορεί ο γονιός να βλέπει και το τι μάθημα έχει βάλει ο καθηγητής για την επόμενη μέρα στα παιδιά. Να μπορεί να ξέρει, ας πούμε, ότι να μην εξαρτάται απολύτως
από το τι θα πει το παιδί, εμπιστευόμαστε τα παιδιά, αλλά όλοι έχουμε περάσει από τα θρανία και ξέρουμε ότι στην ελληνική οικογένεια που υπάρχει, θα έλεγα, ένας υψηλός βαθμός παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους γονείς, για καλό το αυτό, όχι για, όχι για κακό, είναι καλό να γνωρίζουμε οι γονείς και ποια είναι η ύλη η οποία πρέπει να καλυφθεί για το επόμενο μάθημα, όπως είναι πολύ σημαντική και η επικοινωνία των γονιών με τους καθηγητές και τους δασκάλους μέσω βιντεοκλήσεων. Μπορεί εδώ στα ριζώματα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Είστε ένα χωριό, μπαίνετε, γνωρίζεστε όλοι. Συναντάς τον καθηγητή και τον δάσκαλο στο καφενείο και έχεις άμεση ενημέρωση. Σκεφτείτε όμως ότι για τις πόλεις, εκεί όπου παλιά όλοι στη δικιά μου την ηλικία, η μητέρα μου έπρεπε να πάει στο σχολείο να ακούσει από τους δασκάλους και τους καθηγητές την πρόοδο του παιδιού. Αυτό δεν χρειάζεται πια να γίνεται. Μπορεί η τεχνολογία να μας βοηθήσει πολύ και σε αυτόν τον τομέα. Και βέβαια υπάρχουν πολλά ζητήματα οργανωτικά που αφορούν την εκπαίδευση και τη δικιά σας λειτουργία, όπου η τεχνολογία πάλι μπορεί να μειώσει τη γραφειοκρατία. Όσο μειώνεται η γραφειοκρατία της εκπαίδευσης, τόσο περισσότερος χρόνος μένει στους καθηγητές και στους δασκάλους να επιμορφώνονται, να σκέφτονται το μάθημα της επόμενης μέρας και να μην αναλώνονται με γραφειοκρατικές διαδικασίες. Και αυτό προφανώς αφορά και τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης, τα οποία νομίζω ότι επιτελούν και αυτά ένα πολύ σπουδαίο έργο και θέλουμε να τα απαλλάξουμε από πέμπτη γραφειοκρατία. Εν κατακλείδη, εμείς θα συνεχίσουμε με τον Υπουργό, τους υφυπουργούς, τους γενικούς γραμματείς, αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια η εκπαίδευση να κάνει αυτό το μεγάλο άλμα στο μέλλον. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Παθανάση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο, για να το πούμε έτσι με απλά λόγια, για τη μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλει να εκταμιεύονται γρήγορα οι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, τα χρήματα αυτά πρέπει να δαπανηθούν μέχρι το τέλος του 2026. Είναι και μια ευκαιρία να πιάσουν και πολύ γρήγορα τόπο. Ήδη τα βλέπετε να πιάνουν τόπο. Και βέβαια, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά, τα οποία, όπως είπατε, είστε πολύ εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Η τεχνολογία έχει πολλές όψεις. Έχει μια καλή πλευρά. Η καλή πλευρά είναι αυτό το οποίο βλέπουμε. Η καλή πλευρά είναι η δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στη γνώση από παντού. Σκεφτείτε λίγο, το λέω για να αναλογιστείτε μια προηγούμενη γενιά. Εγώ απέκτησα τον πρώτο μου ηλεκτρονικό υπολογιστή όταν ήμουν δευτεροετής στο πανεπιστήμιο. Μέχρι τότε, και όταν πήγα στο πανεπιστήμιο, επειδή ήταν υποχρεωτικό, δεν δεχόντουσαν εργασίες οι οποίες να ήταν χειρόγραφες, έπρεπε να δακτυλογραφώ τις εργασίες μου. Φαντάζομαι ότι για εσάς η έννοια η γραφομηχανή είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζετε καν τι μπορεί να είναι. Σκεφτείτε λοιπόν τι τεράστια επανάσταση έχουμε κάνει από τότε. Όμως θα πρέπει πάντα να το λέμε ότι το διαδίκτυο έχει και μια σκοτεινή πλευρά. Τα θέματα του bullying, τα οποία τα θίξαμε εδώ στις μικρές. Εσείς έχετε και ένα άλλο πλεονέκτημα, ότι στις μικρές κοινωνίες είναι πολύ πιο σπάνια, είναι πιο ήρεμα τα πράγματα και είναι πιο εύκολο να διαχειριστείτε τέτοιου είδους φαινόμενα από ό,τι στις μεγάλες πόλεις. Ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο θα μας απασχολήσει και θα απασχολήσει και την Ευρώπη την επόμενη πενταετία είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο. Και εκεί θέλουμε να παίξουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, έτσι ώστε οι πλατφόρμες τις οποίες χρησιμοποιείτε να μην εκμεταλλεύονται, το λέω έτσι, προσπαθώ να το πω διακριτικά, την εξάρτηση την οποία οι ίδιες μπορούν να δημιουργήσουν από το κινητό. Πώς δηλαδή κάθε φορά θα κοιτάξουν να σας κρατήσουν στο κινητό, σερβίροντάς σας συνέχεια και συνέχεια μέσα από τον αλγόριθμο άλλο υλικό, το οποίο ξέρουν πια, επειδή έχουν δει τι βλέπετε, ότι σας ενδιαφέρει. Και να καταλήγετε αντί να απολαμβάνετε αυτή τη θαυμάσια φύση και να είστε έξω και να παίζετε, να περνάτε όλη σας την ημέρα στο κινητό. Αυτό θα μας απασχολήσει, απασχολεί ήδη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα αναμένουμε παρεμβατικές κινήσεις στο επίπεδο αυτό. Θέλουμε το διαδίκτυο, η τεχνητή νοημοσύνη να είναι χρήσιμα εργαλεία. Δεν θέλουμε να σας στερήσουν όμως την ομορφιά της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας και να σας δημιουργήσουν ενδεχομένως θέματα και ζητήματα ψυχικής υγείας, το οποίο ήδη τα βλέπουμε και τα οποία χρειάζονται μια διαχείριση. Άρα δεν φοβόμαστε την τεχνολογία, την αγκαλιάζουμε, την χρησιμοποιούμε όμως
την ελέγχουμε εμείς, δεν μας ελέγχει η τεχνολογία. Και όταν πρέπει να βάλουμε κανόνες στην τεχνολογία, πάντα φροντίζουμε να τους, να τους βάζουμε σκεπτόμενοι πάντα, πρώτα και πάνω απ' όλα, το καλό των παιδιών μας, την υγεία τους, την ψυχική τους υγεία και το πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε να αναπτυχθούν, να γίνουν όχι απλά κατακτησμένοι, γιατί το σχολείο δεν έχει μόνο τον σκοπό να σας μεταφέρει γνώση, μεταφέρει αξίες, μεταφέρει συναισθηματική νοημοσύνη, μεταφέρει έτσι, δεξιότητες που έχουν να κάνουν με το πώς συνεργαζόμαστε, πώς λύνουμε τα προβλήματά μας με τρόπο ο οποίος να είναι πολιτισμένος και ήρεμος. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μαθαίνουμε στο σχολείο. Και βέβαια να κλείσω, γιατί ξέχασα να το πω, για τα πολύ απομονωμένα σχολεία μας, ειδικές περιπτώσεις, όπου θα μπορούμε να έχουμε ένα υβριδικό σύστημα. Δηλαδή, εκεί που δεν μπορούμε να φτιάξουμε πλήρες γυμνάσιο ή λύκειο, θα έχουμε όμως τους βασικούς καθηγητές και θα συμπληρώνουμε την φυσική εκπαίδευση με τηλεεκπαίδευση από το πλησιέστερο, την πλησιέστερη σχολική μονάδα, έτσι ώστε να καλύψουμε και τις ανάγκες των πολύ πολύ απομονωμένων περιφώνων, χωριά, μεγέθους, εδώ πέρα, όπως τα ριζώματα, αλλά έχουμε περιπτώσεις σε πολύ μικρά νησιά ή πολύ πολύ απομονωμένα χωριά, όπου πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το εργαλείο. Οπότε, κλείνω και πάλι συγχαρητήρια στο Υπουργείο, αλλά συγχαρητήρια και πάλι στα παιδιά, στους γονείς και στους καθηγητές και στους δασκάλους. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να γίνει πράξη χωρίς τη δικιά σας φωνή. Και εσείς είστε οι πρώτοι που αγκαλιάζετε αυτά τα εργαλεία και βέβαια, ναι, στην αξιολόγηση θα βλέπουμε, μπορούμε να βλέπουμε και πόσο ενεργά χρησιμοποιούνται οι δάσκαλοι οι καθηγητές στα ψηφιακά εργαλεία. Αλλά δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτείτε πολύ, γιατί είναι κάτι το οποίο το ήδη το έχετε αγκαλιάσει και νομίζω ότι κάνει και τη δικιά σας τη ζωή πιο, την καθημερινότητα πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Δεν νομίζω ότι κάποιος γίνεται δάσκαλος ή καθηγητής αν δεν έχει μια πραγματική αγάπη για αυτό το οποίο κάνει. Γιατί δεν είναι εύκολο να είσαι μέσα σε μια τάξη. Χρειάζεται πολύ ενέργεια αυτό. Και όσο κάνουμε τη δικιά σας τη ζωή πιο εύκολη και πιο δημιουργική και όσο νομίζω ότι βλέπετε στο χαμόγελο των παιδιών ή στα μάτια ενός μαθητή που κάποια στιγμή μπορεί να ήταν λίγο βαριεστημένος ή κουρασμένος ξαφνικά το ενδιαφέρον, την περιέργεια, τόσο νομίζω παίρνετε και εσείς μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση ότι όλα αυτά τελικά αξίζουν τον κόπο και πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο σε τέτοιου είδους νέες μεθόδους διδασκαλίας. Ευχαριστώ και πάλι πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να είμαι σήμερα στα ριζώματα. Δεν είχα ξανάρθει, αλλά είναι τόσο όμορφη αυτή η περιοχή που σίγουρα θα την επισκεφθώ και πάλι για να περάσω περισσότερες μέρες εδώ και να την γνωρίσω καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.